Λοιπόν, επιστρέφουμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν, καλό χειμώνα. Άνετα σας έχουμε φέτος. Γιατί? Μπορεί ο Έλληνας να ζήσει χωρίς ψέμα? Τι πολιτική, λένε τα ψέματα, οι άνθρωποι τα λένε τα ψέματα. Οι άνθρωποι τα λένε τα ψέματα, αλλά οι πολιτικοί τα νομοθετούν και δεν τα εφαρμόζουν στη συνέχεια τα νομοθετήματά τους. Εγώ έχω άλλη άποψη. Πιστεύω ότι αυτοί οι πολιτικοί μας ταιριάζουν, αυτούς έχουμε. Α. Γιατί? Θα μπορούσε να έχεις εσύ ελβετό πολιτικό? Θα ήθελα να έχω Ιταλό αυτή την περίοδο. Ιταλό, ναι, πολύ μαγιόρο εκεί, πώς λέει. Πόσα παντεώνε είναι αυτοί οι πέντε και αυτοί όλοι που μαζεύτηκαν εκεί. Πάνε να τεινάξουν στον αέρα τα πάντα. Πάνε να τεινάξουν, αλλά μαθαίνω από φίλους δημοσιογράφους από το εξωτερικό. Ότι? Ότι έχει κυτρινήσει από το φόβο της η κυρία Μέρκελ και η παρέα της. Μπορεί και να κυτρινήσει, γιατί, εγώ φοβάμαι πάντως. Δεν μιλάμε για οικονομία των 317 δισεκατομμυρίων ελλημάτων. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Ναι, αλλά έλεγα το πρωί, Γιάννη μου, αν πονέσει για παράδειγμα ο Γερμανός, αν κάνει καμιά τρέλα ο Ιταλός θα τρώει ο ένας τον άλλον όμως. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες. Ανάμεσα στο Γερμανό και τον Ιταλό, αυτές είναι οι διαφορές. Σε αυτή την περίπτωση, εκεί που την πληρώνουν περισσότερο είναι τα βατράχια, οι μικρές χώρες. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα σταθούμε και σε αυτό στο οποίο αναφέρθηκες νωρίτερα, αλλά θα ρω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία με τις περικοπές των συντάξεων. Ναι. Πάει για αναβολή, όχι ματέωση. Αναβολή. Δηλαδή θα πούνε για κάποιους μήνες δεν θα ισχύσει. Να το πάρει ο Μητσοτάκη στο χέρι. Καυτή πατάτα. Στο Μητσοτάκη θα σκάσει και αυτό. Έχει ναρκοθετήσει το σύμπαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει τι κάνει ο Τσίπρας. Του έχει βάλει 500 νάρκες γύρω-γύρω. Δεν θα αντέξει μέχρι την προεδρία της Δημοκρατίας. Γενικά πάντως. Μπαλατζάρι. Μπαλατζάρι και πρότεινε συγκυβέρνηση. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ναι, η κυρία Γεννηματά θα έπρεπε να δει ότι δεν τραβάει η ίδια και θα μπορούσε να δώσει το τιμόνι σε κανέναν άλλον μπάσκετο κίνημα αλλαγής που γίνεται στο διψήφιο νούμερο, αλλά επιμένει να είναι πρόεδρος και να ψάχνει τώρα, λέει, να συγκυβερνήσουμε όλοι. Γιατί χαζόσουμε του τάξει να συγκυβερνήσει τώρα με τον Τσίπρα? Είναι περίοδο. Απορώ με το πολιτικό τη κριτήριο, αλήθεια σου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο στα των περικοπών ή όχι των. Συντάξεων. Ναι. Να θυμίσω λίγο, το έλεγα νωρίτερα, η κυβέρνηση βασίζεται σε αυτά, Γιάννη. Λέει, θα πιάσουμε τα πλεονάσματα 3,5 που θέλετε, ναι. Θα έχουμε αυξημένα έσοδα από τον ΕΦΚΑ, εκεί θέλω να μου πει αν έτσι θα είναι το 19, λέει, του χρόνου θα έχουμε αυξημένα έσοδα, θα έχουμε ανάπτυξη 2% του ΑΕΠ και θα προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και την αύξηση των επενδύσεων. Τελευταίο άστο, είδα το χρηματιστήριο σήμερα και κατάλαβα. Στα άλλα, θα έχουμε αυξημένα έσοδα. Πώς αυτό προκύπτει? Υπάρχει με τις αντικειμενικές που θα αλλάξουν οι αντικειμενικές και κάποιες θα αυξηθούν υπέρμετρα. Και μα είναι, αυτό δεν είναι έμφυα, είναι ΕΦΚΑ. Ναι, με τον ΕΦΚΑ. Από τον ΕΦΚΑ λέει θα πάρει παραπάνω. Με τη μείωση θεωρούν ότι επειδή μειώθηκε η ανεργία, θα αυξηθούν τα έσοδα. Η ανεργία μειώνεται, Δημήτρη, και ξέρει ο κόσμος, με 3 ώρα και 4 ώρα. Αυτό δεν αποτελεί λογιστικά, μπορεί να φαίνεται και φέτος ότι υπάρχουν αυξημένα έσοδα. Επί της ουσίας και στο ταμείο, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων δεν είναι αυτά που φαίνονται λογιστικά. Είναι ελληματικά τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ένας λόγος που υπάρχει πάρα πολύ αργοπορία στις απονομές των συντάξεων είναι και αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε όσοι δυσκολεύεστε να βγάλετε, βέβαια οι γραμμές, θα δώσουμε την κάρτα. Εγώ έχω μόνο, δεν έχω τη γραμμή. Είναι εδώ το τηλέφωνο. Τα βλέπετε. Είναι 50 10 06 2 3 10 50 10 06, για να σας ακούσουμε. Να μιλήσετε με τον Γιάννη Σοπασί. Παράλληλα, όσοι από εσάς έχετε δυνατότητα να έχετε κάπου έναν υπολογιστή, ένα tablet ή ένα smartphone και μπορείτε να διατυπώσετε ή θέλετε να διατυπώσετε κάποια ερωτήματα ή παρατηρήσεις, μπορείτε να το κάνετε και μέσω του Facebook, είτε της Atlas Τηλεόραση, είτε του Focus Press, είτε της προσωπικής μου σελίδας. Όλο το Facebook είναι στη διάθεσή σας και να βάλετε και εκεί τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις σας. Από ό,τι βλέπω, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τηλεθεατές από πολλά σημεία. Γιάννη, θέλω πριν πάμε στον κύριο Μιχάλη, ο οποίος περιμένει. Να δούμε λίγο τα δωράκια που περιμένουν οι ένστολοι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα. Οι ένστολοι από θα πάρουν από... Ναι. Από 1.400 μέχρι 1.800. 10.800 ευρώ. Ναι, και είναι 250.000 δικαιούχοι. Από 1.400 είναι κάποιοι υπαξιωματικοί και κάποιοι συνταξιούχοι χαμηλό μισθή, κάποιοι δηλαδή αστυνομικοί, παλιοί αστυνομικοί. Και το 1.800, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα το πάρουν πολύ, θα είναι στρατηγή, υποστράτηγη, γιατί έχουμε βέβαια πολλούς εκεί. Αυτό αναδρομικά πόσον χρόνο είναι, Γιάννη?
Είναι για μια πενταετία, γι' αυτό είναι και αρκετά. Είναι 10.000. Αυτοί έχουν πάρει τα μισά από το Σαμαρά και αυτά είναι ναι, τα άλλα ναι, μισά. Θα είναι τα υπόλοιπα. Από το Σαμαρά. Από το δημόσιο. Από την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση Σαμαρά. Ναι, οι πανεπιστημιακοί θα πάρουν από 4.260 μέχρι 11.400 ευρώ. Οι γιατροί του ΕΣΥ από 474 ευρώ το μήνα έως περίπου 474 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους. Μιλάμε για τους γιατρούς του ΕΣΥ που είναι ενεργοί. Έτσι. Ναι. Έχουμε τους δικαστικούς οι οποίοι θα περιμένουμε νόμο. Αυτοί έχουν δικά τους γιατί αυτοί θα πάνε, θα ψηφίσουν μόνοι τους που θα πάρουν. Και κοινωνικό μέρισμα 500 ευρώ σε... Εκατομμύριων ευρώ συνολικά. 500, ναι. Σε φτωχές οικογένειες. Εδώ θα πρέπει να ακούμε. Ναι. Εδώ τα πελατάκια αυτά περιμένουν ότι θα πάρουν 800 εκατομμύρια. Τα 300 εκατομμύρια όμως θα πάνε για την μη μείωση των συντάξεων και την παράταση. Α. Βέβαια. Εντάξει. Όπως και τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία θα ήταν για κάποιες κατηγορίες υψημένα, δεν θα είναι γιατί γίνονται και από εκεί περικοπή. Όπως επίσης γίνονται και περικοπές και δεν μας μίλησε κανένας για το ΕΚΑΣ. Το οποίο γίνεται από το 19, 15 ευρώ το μήνα. Και εδώ υπάρχουν συνταξιούχοι πάνω από 500.000, οι οποίοι παίρνουν κάτω από 400 ευρώ σύνταξη. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Μιχάλη. Περιμένει πάρα πολύ ώρα να τον ακούσουμε να μας πει τι σε θέλει. Βεβαίως. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα κύριε Βενιαρή. Καλησπέρα κύριε Σοπασέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και για την ενημέρωση που κάνετε στον κόσμο. Κύριε για Γιάννη, πείτε μας. Ορίστε. Πείτε μας, πείτε μας. Λοιπόν, 34,5 στο δημόσιο και άλλα 1.500 ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. 39,5. Πόσον ετών είσαι? 65. Εσύ μπορεί να φύγεις οπότε θέλεις. Αλλά τι θα πάρεις και τι παίρνεις τώρα. Μάλιστα. Εσύ θα μπορούσες να έχεις φύγει. Με τα 37 χρόνια, γιατί έχεις 39 από ό,τι υπολόγισα. Μάλιστα. Οπότε θέλετε μπορείτε να πάρετε σύνταξη. Οπότε περνάω μια μέρα από το γραφείο σας στη Φράγκο και τα συζητάμε. Οπότε θέλετε, πάντως θα μπορούσατε να έχετε φύγει. Να πάμε στον κύριο Απόστολο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ, να κύριε είστε Γιάννη. Καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Και αν είναι εύκολο το monitor εκείνο μπορεί να δείχνει την αρχοντιά μου γιατί μπερδεύομαι. Στον κύριο Απόστολο να πάμε. Καλησπέρα κύριε Απόστολο. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Κύριε Σοπασί, για τη σύζυγο με ανήλικο το 12. Είχε το 25 χρόνια με αναγνώριση, απλώς δεν είχε την ηλικία. Στα 15 ήταν 53. Σήμερα κοιτάξτε να δείτε, 50... πόσο ετών είναι σήμερα η σύζυγό σας? Σήμερα 56,6. Κάτι είδα για μια πρόωρη μειωμένη. Αν ισχύει είχε το 2011 5.500 ημερομίσθια, όχι, τότε δημόσιο, μπορεί δημόσιο, να φύγει 56,6. Στο δημόσιο. Εκπαιδευτικό στο δημόσιο. Ναι. Ναι, τότε για 25 ετία μιλάμε. Είχε το 2000... Το 12 είχε την 25 ετία με αναγνώριση. Μπορεί να βγει με 56,6 που λέει μια... Όχι, μια εάν ήταν το 12 και είναι τώρα 56, αυτή θα πάει στα 58,6. Για κάποια μειωμένη πρόωρη που βγήκαν... Όχι. Δεν υπάρχει. Αυτή επειδή παίρνουν πλήρη θα φύγει στα 58,6. 58,6. Ναι. Δεν ισχύει κάποια πρόωρη που διαβάσαμε κάποια πράγματα κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν είσαι το 2012 αυτή η 25 ετία, μπορεί να φύγει και με μειωμένη. Μπορεί να κάνει χρήση της πλήρους με το ανήλικο παιδί στα 58,6. Ναι, για τη μειωμένη εννοώ. Ναι, μπορεί να φύγει 56,6, αλλά δείτε το καλά εάν όπως μου τα αναφέρετε αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Ναι, ναι. Γιατί είναι δημόσιος υπάλληλος και αν φύγει και δεν συμπληρώνει κάποιες προϋποθέσεις ή έχετε κάνει κάποιο λάθος, θα πρέπει μετά να τρέξετε για να επανέρθει. Γι' αυτό πριν κάνει την κίνηση θα πρέπει σίγουρα να είσαι το 2011 25 ετία και το μπορεί 12. Να φύγει αφού είναι 56,6 μπορεί να φύγει γιατί το 2015 είσαι 25 ετία. 53. Το 2015 είχε 25 ετία, απλώς ήταν 53 ετών. Δεν είχε πάει στα 55 για να βγει με πλήρη σύνταξη. Τώρα πόσο είναι? Τώρα είναι 56,6 σήμερα. 56,6. Ναι. Εάν το 2015, ήταν 55 και κάτι. 55. 55 αυτή μπορεί να φύγει τώρα, μπορεί να φύγει με μειωμένη. Με μειωμένη. Το ποσό της μειωμένης το γνωρίζουμε ή όχι? Ναι, η μειωμένη βέβαια στη βασική θα είναι με 30%.
Ναι. Και για το υπόλοιπο θα έχει μείωση για όσα ναι. χρόνια υπολείπονται για να έπαιρνε πλήρη. Που σημαίνει ότι θα έχει μια σημαντική ναι. διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει το τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης. Στη βασική ή στο εθνική και στη σύνταξη. Βασική αλλά και στην επιμέρους σύνταξη. Μεγάλη διαφορά δηλαδή συμφέρει. Μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι θα είναι γύρω στο 200, 180 με 200. Δεν συμφέρει ή συμφέρει. Τι λέτε. Εγώ πιστεύω ότι δεν συμφέρει, αγαπητέ κύριε. Σας στήσω ραντεβού να πάτε δυο να πείτε. Περιμένει κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά λίγο σύντομοι να είστε. Για την κυρία Ελένη να πάμε. Να πάμε σε κυρία Ελένη. Σας ακούμε κυρία Ελένη. Να είδες, περίμενε η κοπέλα. Κυρία, κάει και το φαγητό. Εντάξει. Ποιο σύντομο παρακαλώ. Λοιπόν, θα ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις. Τόπος Γουρίδης σήμερα. Α, ο Γουρίδης. Ναι. Αυτός τι είναι τώρα, πού... είναι αντιπρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Με τον Καμένο, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος. Δεν είναι στη Βουλή. Για το κόμμα του τι είπε. Θα μπει. Αν και έτσι όπως τον άκουσα, μου θυμίζει λίγο ο Παχριστόπουλο. Αρχίζουν όλοι και μιλάνε με ωραία λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παπαχριστόπουλος είναι βουλευτής, ο άλλος δεν είναι ούτε καν. Όχι, μου είπε τώρα, κοίταξε. Το λέω μεταξύ αστείο και σοβαρό. Λέει ο Σγουρίδης, υπάρχουν λέει πώς είναι κρυφές αυτές οι κρυφές δημοσκοπήσεις, λέει, οι οποίες δίνουν διαφορετική εικόνα. Και του λέω, πες μου, λέω, αυτό πώς προκύπτει. Δηλαδή, εσείς εκεί που περπατάτε, που πηγαίνετε, βλέπετε πολύ κόσμο, ας πούμε, να είναι κτλ. Και τέτοια. Μου λέει, είναι κάποιος κόσμος που δεν μιλάει, είναι στη γωνία, αλλά θα ξαναστηρίξει. Έχει κάνει βέβαια πάρα πολλά λόγια. Εσύ έχεις μεγαλύτερη επαφή με αυτόν τον κόσμο. Λέω, πώς το βλέπεις. Βγαίνει, σου προκύπτει όχι. από τις συναντήσεις που έχεις. Όχι, όχι. Με τίποτα. Αυτά εδώ το πακέτο το οποίο προηγουμένως δείξαμε δεν είναι αρκετό για με να τίποτα, αλλάξει. Με τίποτα. Αυτό θα σταματήσει τον κατήφορο και θα είναι εκεί στο 22, 23, 24% μάξιμο. Δηλαδή θα πάρει όλοι δύο τις μονάδες. Κοίταξε, ο Έλληνας τρέχει σε εκείνο που έχει τη δύναμη και τη φορά για να πάει να είναι στη συνέχεια στην εξουσία. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Λεωνίδας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Η γυναίκα γεννήθηκε στις 15 Δεκάτου του 51. Ναι. Είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ από το 88 που άρχισαν να πληρώνουμε. Ναι. Έχει και, είχε αυτό και το μήνα μπορεί να πάρει σύνταξη. Μπροστά. Πότε θα βγει η σύνταξη. Αυτό το μήνα. Αυτό το μήνα. Ναι. Ναι, τι πρέπει να κάνω. Θα πάτε στον ΟΓΑ 26 Οκτωβρίου 54-56. Ναι. Και θα ζητήσετε τα δικαιολογητικά. Από επαρχία παίρνετε. Όχι, από Θεσσαλονίκη παίρνω. Θα πάτε, θα σας δώσουν τα δικαιολογητικά και θα τα στείλετε ηλεκτρονικά. Θα τα στείλουμε ηλεκτρονικά. Ναι. Δηλαδή τώρα το Σεπτέμβριο τον έχουμε. Πρέπει να πληρώσω το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Εντάξει, το Σεπτέμβριο μην τον πληρώσεις, θα τον πάρουν από τη σύνταξη. Θα τα πάρουν από τη σύνταξη. Βέβαια. Έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα να πολύ. Καλά, γεια να είστε καλά. Κυρία Ελένη, να πάμε. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχήν. Δυνατά μιλάτε όμως να σας ακούμε. Δεν ναι, ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά για τους ένστολους που έχει γίνει... Ναι. Όσον αφορά για τους ένστολους που έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος για τα αναδρομικά τους. Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι δεν είναι Έλληνες πολίτες. Εκεί υπάρχει μια δικαστική απόφαση... Και ναι. μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, διαφορετικά ούτε αυτοί θα τα έπαιρναν. Μετά από απόφαση. Και ναι. τώρα βέβαια θα βγουν και για τους υπόλοιπους, γιατί έχουν προσφύγει πάντες τώρα στα δικαστήρια. Μάλιστα, θα ανοίξει ο δρόμος δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, ναι, έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Καλά, κυρία μου. Και εσύ να είστε καλά. Πάντως, αν τα προσθέσεις, Γιάννη, είναι πάρα πολλά λεφτά. Πάνω από ένα δις. Ναι. Αν δοθούν μαζικά. Εντάξει. Στις εκλογές συμβαίνει αυτό. Πες μου και κάτι γιατί να κλείσουμε για τις 120 δόσεις μου. Είπες, τι έχουμε. Γίνεται μια προσπάθεια όσοι χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ να μπουν σε 120 δόσεις με μήνυμο δόση 50 ευρώ. Αν δεν μπουν ασφαλιστικές δικλείδες και εισοδηματικά κριτήρια, πιστεύω ότι θα είναι μια καλή κίνηση γιατί αφορά πάνω από 800.000 κόσμο. Αλλά μια και το κάνετε. Σε τι να οφείλουν, στο δημόσιο. Στο ΙΚΑ ή στο δημόσιο. Ναι. Εάν το κάνουν, Δημήτρη, εγώ θα έλεγα. Γιατί να μην πάνε στις 10.000. Είναι μεγάλο το ποσό το 10.000 ευρώ. Για τις δόσεις. Ναι, αυτοί που χρωστάνε 10 χιλιάρικα. Ναι. Έτσι. Θα τους διευκολύνει. Θα τους διευκολύνει βέβαια. Ναι. Και έτσι θα μπορούν να μαζέψουν λεφτά. Και τα ασφαλιστικά ταμεία και οι εφορίες. Μάλιστα. Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλώς απόγευμα. Καλό ξεκίνημα και σε σένα και σε όλους μας εδώ. Καλό απόγευμα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 το μεσημέρι ζωντανά.
το βράδυ εκπομπή σε επανάληψη για εσάς οι οποίοι το μεσημέρι δεν μας παρακολουθούν. Παρακολουθείτε, συγγνώμη. Να είστε καλά.